Πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι πριν από λίγο ο Αντώνης Κανάκης έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση που ευχαριστεί τόσο την κοπέλα που τους πήρε χτες το βράδυ τηλέφωνο μετά το τέλος της εκπομπής και όλο αυτόν τον κόσμο που τους αγκάλιασε αμέσως μόλις ενημερώθηκαν, μόλις ακούστηκε το τι ακριβώς έγινε. Χαρακτηριστικά θα ήθελα να σας αναφέρω τι λέει αυτή η ανάρτηση και να σας τη διαβάσω. Όπως λέει λοιπόν ο Αντώνης Κανάκης, επικοινωνήσαμε χθες με τη γυναίκα που υπέστη και ακόμα υπομένει τη χυδαία κακοποίηση. Μα συγκλώνησε η σεμνότητά της και ένιωσα την ανάγκη να το μοιραστώ. Έφτασε στο σημείο να μας ζητήσει συγγνώμη για τη δύσκολη θέση που έχουμε έρθει εμείς. Τέτοια είναι η σπάνια ποιότητά της. Ο Χρήστος, εννοεί το Χρήστο Κιούση, έγραψε ένα πολύ ουσιαστικό κείμενο και από αυτό το μόνο που θέλω να επαναλάβω είναι το ότι αν τυχόν μέχρι εχθές ήταν μόνη της σε όλο αυτό, πλέον δεν είναι. Είμαστε δίπλα της με όλους τους τρόπους. Δεν μπορώ παράλληλα να μην σας εκφράσω, συμπληρώνει, πόσο μας έχετε συγκινήσει με όλα τα μηνύματα στήριξης και αγάπης που μας στέλνετε. Αυτή την αγκαλιά που μας προσφέρετε την έχουμε τόσο πολύ ανάγκη ως άνθρωποι αυτή τη στιγμή και γι' αυτό σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά. Η λύπη μας για όλο αυτό που και εσείς βιώνετε, για το ότι η δουλειά μας και η εκπομπή μας έγιναν το όχημα για να μπει αυτός ο άνθρωπος στο σπίτι σας, να τον αγαπήσετε εσείς και τα παιδιά σας, δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Το τι γίνεται ακριβώς κάτω από την ανάρτηση, Νίκο, δεν περιγράφεται με λόγια. Πρέπει να σου πω ότι μέχρι στιγμής έχουμε περισσότερα από 1000 σχόλια. Θα ήθελα να σου αναφέρω κάποια από τον κόσμο. Μάλιστα, μία μητέρα λέει: καλό κουράγιο, παιδιά. Είμαι και εγώ μητέρα. Ποτέ δεν θα μπορούσα να πιστέψω ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε στην κόρη μου. Σας ευχαριστούμε. Κάτι άλλο συμπληρώνει από κάτω. Αποδεικνύεται το ήθος σας για μία ακόμη φορά. Keep calm and we'll be here waiting. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι αναφέρονται και με θερμά σχόλια στην κοπέλα, η οποία βγήκε, μίλησε για το πρόβλημά της, πήγε στις αρχές και όπως μάλιστα λένε, όλες οι κοπέλες πρέπει να μιλούν και ειδικά οι κοπέλες. Ελπίζω να βγείτε όσο το δυνατόν αλόβητοι από όλο αυτό. Και βέβαια δεν σταματούν εδώ οι αποκαλύψεις, καθώς η Ράδιο Αρβίλα από εδώ και πέρα θα έχουν πολλά να πούν. Νίκο. Η αντίδραση του Αντώνη Κανάκη και των συνεργατών του ήταν άμεση, ήταν τίμια, ήταν ειλικρινής αντίδραση και γι' αυτό τους τηλεφώνησε η κοπέλα, το θύμα. Γιατί ένιωσε αυτήν την τίμια αντίδραση, ένιωσε την ειλικρίνειά τους. Ένιωσε ότι είναι σύμμαχή της. Δεν θα τους τηλεφωνούσε διαφορετικά. Ήταν αυτό που θα ήθελε η κάθε γυναίκα, αν βρίσκονταν σε αυτή τη θέση, και σου μιλώ ως γυναίκα αυτή τη στιγμή. Ναι, μια τέτοια αντίδραση θα θέλαμε, αν και εμείς πέφταμε θύματα τέτοιων ανθρώπων. Να ευχαριστήσω την συνάδελφο, τη Λίλιαν Τσούρλη.